η κοκκινοσκουφίτσα, όταν συνήλθε από την τρομάρα της, επέστρεψε στο σπίτι της γιαγιάς αναζητώντας τη. Η γριούλα την περίμενε με αγωνία και οι δυο τους αγκαλιάστηκαν σφιχτά, ανακουφισμένες που είχαν γλιτώσει από τον πεινασμένο λύκο. Έτσι, Ισμήνη μου, η κοκκινοσκουφίτσα έμαθε ένα πολύ καλό μάθημα, ότι δεν πρέπει να ακούμε και να εμπιστευόμαστε τους ξένους, γιατί μπορεί να μην θέλουν το καλό μας. Μην ανησυχείς, θεία. Εγώ δεν φοβάμαι τους λύκους, αλλά δεν θα πάω ποτέ μόνη μου στη δάση. Μεγαλώνοντας, Ισμήνη μου, θα μάθεις πολλά πράγματα και πρέπει πάντοτε να προσέχεις. Άσχημα πράγματα. Εγώ, θεία, φοβάμαι μόνο το σκοτάδι, τον μπαμπούλα και την κακιά μάγισσα. Και τώρα που κόπηκε το ρεύμα, λίγο φοβάμαι. Το ρεύμα θα έρθει σε λίγο, καλή μου. Κι εγώ φοβόμουν το σκοτάδι όταν ήμουν μικρή. Κι η μαμά σου. Και ξέρεις τι κάναμε? Τι? Είχαμε ένα φως στο δωμάτιο που κοιμόμασταν κάθε βράδυ. Κι εγώ έχω ένα στο διάδρομο. Μπαμπούλας και η κακιά μάγισσα είναι παραμύθια. Να ξέρεις, όσο είσαι καλό κορίτσι και ακούς εμάς, ο καλός Θεούλης θα σε προστατεύει πάντοτε. Ναι, αλλά αν ο καλός Θεούλης μας προστατεύει, γιατί παίρνει αυτούς που αγαπάμε μακριά? Γιατί πήρε τη γιαγιά και τον μπαμπά? Η γιαγιά ήταν μεγάλη σε ηλικία. Είχε φτάσει τα 90 και ήταν άρρωστη. Άρρωστος ήταν και ο μπαμπάς. Να ξέρεις, είναι πολύ καλά τώρα εκεί ψηλά στον ουρανό. Μας βλέπουν και χαίρονται. Μεγαλώνοντας... Δεν θέλω να μεγαλώσω. Κι εγώ δεν ήθελα όταν ήμουν μικρή. Όμως μεγαλώνουμε. Τι να γίνει, έτσι είναι η ζωή και αυτή είναι η ομορφιά της. Θεία, δεν θέλω να σε χάσω, ούτε σένα, ούτε τη μαμά. Μην ανησυχείς, καλή μου. Κι εγώ και η μαμά θα σε προσέχουμε πάντα. Μου το υπόσχεσαι? Παρακαλώ. Έλα, τι έγινε? Α, ωραία. Μπράβο. Μάλιστα. Όλα καλά, λοιπόν. Ναι. Ναι. Α. Ωραία. Όλα αυτά. Μπράβο. Μπράβο, ρε. Τι λες? Εντάξει. Μην αγχώνεσαι, ρε. Όλα θα τα καταφέρεις. Όλα. Όλα θα γίνουν. Υπομονή θέλει. Οργάνωση. Να σου πω, πρέπει να κλείσω τώρα, γιατί με περιμένουν στη δουλειά, έχω αργήσει. Ωραία. Όπως είπαμε, αύριο στο σπίτι μου. Έγινε. Εντάξει, γεια.
Έλα, έλα, κόψε. Πάμε, πάμε, έλα, πάμε. Πάμε, κόψε. Πάμε. Εγώ. Κόψε. Λοιπόν. Ναι, θα κόψω κι άλλα, έτσι. Για να αναβούν τα αίματα. Μαζί μου, όχι μαζί σου. Μαζί σου και στην κόλαση θα πάω. Πού τα θέλετε, παλιά και θα την πηγαίνω. Έλα να σας ακούω. Μαριάννα, δεν ποντάρες όμως, δεν ποντάρες. Δεν ποντάρα, συγγνώμη. Ναι, 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 γιατί το ξεχνάτε όλοι όταν παίζετε, δεν ποντάρετε. Φοβάστε. Φοβάστε. Ορίστε εδώ. Ωραία. Ωραία. Ακούω. Δώσε. Ορίστε. Δώσε. Ορίστε. Άλλο ένα. Άλλο ένα. Άλλο ένα, ναι, ναι. Ένα τραγούδι σαν πρέπει να φοβάμαι. Ένα-ένα και άλλο ένα. Πάσο. Ωραία. Τι θα έλεγες, πάμε. Λοιπόν, εγώ. Εμένα που με βλέπετε, εμένα. Ναι, ναι. Πώς μιλάω, λοιπόν. Θέλουμε φίλο. Λοιπόν, θέλουμε φίλο, έτσι. Για να πω. Έλα, έλα. Θα ρω πως θέλω άλλο ένα. Θέλεις και άλλο ένα. Λοιπόν, είμαστε καλά. Τώρα είμαστε καλά, θέλεις κι άλλο ένα! Είμαστε καλά, έχουμε μυαλό! Πάρ' τα καλά τα χαρτιά, ρε άνθρωπε! Ρε εσύ, βάλεις τη θέση της! Εγώ, φίλοι μου, εσύ βάλτε! Εντάξει, παιδιά, έχουμε παιχνίδι! Εγώ είμαι εδώ για τα χαρτιά της γκομενάς, μόνο δεν πειράζει! Λοιπόν, πάσω, παιδιά! Δεν μας σουστάρει, δεν μας σουστάρει καθόλου! Λοιπόν, σειρά μου, κοντάρω! Εγώ τσάρα μου! Σιγάρα μου, εγώ τσάρα μου, χέρι, πάμε! Λοιπόν, τι δεν το θέλεις, βλέπω τα φύλλα σου! Εντάξει, ρίξε. Κι άλλο. Λοιπόν, έλα. Έχετε καεί και οι δύο, έτσι, και μου το κρύβετε. Στάντα, στάντα. Πάμε. Πάσο. Λοιπόν, αγάπες. Yeah. 6, 12, 22, έλα, ρε, 30, έλα, 1. Έλα τώρα, έλα τώρα. Καλό, έπρεπε να κάνετε το βαθμό. Στα Ιαπωνέζικα. Κάτα. Απλά, έτσι απαλά. Απαλά. Κάτα. Κάτα. Αυτό. Απαλά. Άντε, παιδιά, να τελειώνουμε γιατί μας έχει σκίσει ο Βικτόρας, έτσι. Αφού σ' αρέσουν τα μαθηματικά, πώς και δεν προτίμησες κανένα μαθηματικό. Α, σαν τη φιλοσοφία τίποτα. Μεγάλη αγάπη. Ποιος να μου το έλεγε ότι πήγα 3 μήνες στην Ιαπωνία και γυρνώντας ο κολλητός μου θα είναι έτοιμος για λέκτορα στη φιλοσοφική. Μεγάλη μου τιμή. Η Σμήνη, πώς είναι η Δευτέρα της Μονέστα? Είναι... για σύγιο. Λοιπόν, ξέρεις για τις άλλες μέρες εγώ, ναι. Ναι, αλλά κάτσε να πάρω τη στάση τη Ιαπωνέζικη και να μούθουνε. Ωχ, σοβαρεύει το πράγμα. Ναι, ναι, ναι. Είναι καλιόμπι, σύγιόμπι, μουκιόμπι, κίνιόμπι, ντουιόμπι, νιτσιόμπι. Ωρε φίλε! Κάπως έτσι! Εσύ τι είναι αυτό ρε! Τι προφορά είναι αυτή! Μπράβο ρε φίλε! Έμαθες πάρα πολλά έτσι! Έμαθες πολλά! Έμαθα! Συγχαρητήρια! Πραγματικά! Είναι η γλώσσα πάντως έτσι! Είναι διαφορετική, όμορφη, διαφορετική γλώσσα! Εγώ έτσι πιστεύω! Πώς είναι το θέμα στα Ιαπωνέζικα? Ναι, πώς είναι! Καμπέ! 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 Έλα να το πούμε έτσι! Πάμε! Κάμπεϊ! Πώς θα ξαναπηγαίνεις? Δύσκολη ερώτηση. Είναι διαφορετική ζωή, διαφορετική κουλτούρα. Καλά, το φαγητό είναι τέλειο, τα εστιατόρια τέλεια. Αλλά έχει κοσμοσυρωή, θόρυβο. Ναι. Βέβαια αυτό δεν με νοιάζει εμένα γιατί ήμουν τουρίστρια, επομένως δεν είχα στρες, δεν είχα νεύρα. Ναι, επομένως κανένα πρόβλημα. Όμορφο ακούγεται. Έτσι είναι. Οι Ιάπωνες είναι δεκτικοί, είναι καλοπροαίρετοι άνθρωποι, φιλικοί. Τι δηλαδή, μιλούσες Ιαπωνέζικα? Με λίγο από ένα λεξικό, λίγο από το μεταφραστή στο κινητό, κάτι έκανα. Κατάλαβα. Κατάλαβα. Μπράβο, μπράβο. Ναι. Καλό μου ακούγεται μόνο, ναι. Καλό ήταν. Λοιπόν. Παιδιά, νομίζω ότι είναι η ώρα να φύγω, γιατί είναι 9:30. Πλάκα κάνεις έτσι, έχω να σε δω 3 μήνες και θα φύγεις τώρα. Έλα, ρε. Τώρα, έλα, κάτσε λίγο ακόμα. Ναι, ρε, φιλαράκι, κάτσε, νωρίς είναι. Άντε, καλά. Θέλετε να παίξουμε κάτι? Θέλετε να παίξουμε πάλι χαρτιά? Ναι, τι όχι.
χαρτιά με τον Βίκτορα. Τι λέτε ρε παιδιά, να παίξουμε κάτι, κάτι άλλο. Λέγοντας να μας τα πάρει όλα πάλι, εντάξει, τέλος πάντων. Καλά, παιδιά, εντάξει, είπαμε. Θέλετε να παίξουμε ένα παιχνίδι Ιαπωνέζικο. Για πες, ναι. Είναι ένα παιχνίδι που παίζεται στην Ιαπωνία και βασίζεται σε ένα έφημο. Α, ναι. Ωραίο. Ναι, λέγεται Καϊτά. Πώς λέγεται? Καϊτά. Σούπερ. Λοιπόν, παιδιά, στην Ιαπωνία πιστεύω στο μεταφυσικό πολύ. Το φαντάστηκα. Εντάξει. Λοιπόν, η Ιαπωνία είναι ένα από τα πιο στοιχειωμένα μέρη του πλανήτη. Και οι Ιάπωνες πιστεύουν ότι στο έδαφος της χώρας αυτής έχουν διοχετευτεί πολλές μεταφυσικές δυνάμεις με μαγικές ενέργειες. Την οποία αυτή η ενέργεια τη νιώθουν οι κάτοικοι, τη νιώθουν οι Ιάπωνες. Ενδιαφέρον, αλλά δεν πιστεύω σε αυτά. Σουτ, άστε να μιλήσει ρε πάλι. Λοιπόν, μέσα σε κάθε άνθρωπο υπάρχει μια οντότητα που λέγεται Reiko. Πώς το είπες? Reiko. Αυτή η οντότητα φεύγει από το σώμα με το θάνατο του ανθρώπου. Όταν λοιπόν φεύγει από το σώμα, γίνεται κάτι σαν φάντασμα που λέμε εμείς. Και εμείς τα κάνουμε. Ναι, τα φαντάσματα τα λένε Yuri. Και οι Ιάπωνες φοβούνται τα φαντάσματα, αλλά και τα τιμούν συνάμα. Ναι, ρε παιδί μου, εδώ στο παιχνίδι, μέσα ναι, τι θα κάνουμε. Στο παιχνίδι. Τι θα κάνουμε. Ναι, το Καϊντάν είναι ένα παιχνίδι. Μαζεύονται 100 άτομα, ανάβουν 100 κεριά και λένε 100 διαφορετικές ιστορίες. Για κάτι που έζησαν, μια μεταφυσική ιστορία που έζησαν ή που άκουσαν, ένα θρύλο, ένα μύθο. Wow, μου αρέσει, φίλε. Ναι, κάθε φορά που τελειώνει η ιστορία, ο καθένας σβήνει ένα κερί. Από μόνο του σβήνει. Όχι, τη σβήνει το φάλεσμα. Φανταστείτε τώρα, φανταστείτε πόσο μυστηριακή γίνεται η ατμόσφαιρα όταν καθένας από αυτούς σβήνει ένα κερί και περιμένει τον άλλον να πει την ιστορία του που μπορεί να είναι πιο φοβιστική, πιο μυστηριακή. Έλα, ναι, είναι μια ατμοσφαιρική κατάσταση. Ωραίο είναι. Θέλετε να το παίξουμε? Ναι, 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 ναι. Έλα, Μιχαλή. Εντάξει, αλλά 100 κεριά. Όχι, όχι, παιδιά, όχι 100 κεριά. Όχι, γιατί έχω και να έρθω να πάω. Ωραία, μην αγχωνόμαστε, μην αγχωνόμαστε. Θα το παίξουμε. Καϊντάν αλλά ελληνικά. Τέσσερα άτομα, τέσσερις ιστορίες, τέσσερα κεράκια. Πάσο, okay, πάσο. Ωραία. Ναι, ναι. Καθαρίζουμε το τραπέζι. Ναι, ναι, ναι. Παρακολουθώ, για να έχουμε και λίγο χώρο. Όπου γουστάρω πολύ που θα παίξουμε. Ναι. Εγώ λίγο γουστάρω, αλλά έλα, ρε φίλε. Μας αρέσει. Αν δεν κάνετε τίποτα, δεν θα τα κάνω όλα. Έλα, μωρέ. Τα ψηλά πήρα, ρε. Θα χοντρέω αυτό το πράγμα. Εντάξει. Την πήρα σου. Λοιπόν, Βικτωρία, ναι. Άναψε τα κεριά. Εντάξει. Κάτσε, πρέπει να έχω αναπτύρα. There will be open and unpunished murder in the streets. Για να χαμηλώσω και το μουσική. Μιχαλή, σβήσε το φως. Οκ, παιδιά, δεν στην εγώ. Αχ, άντε να δούμε. Χαγωνία. Εντάξει, είμαστε καλύτερα. Πολύ καλύτερα. Ωραία. Ωραία. Ξεκινήσουμε. Τώρα έχω μιλάω, έτσι. Ναι. Με συγχωρείτε, παιδιά. Εσύ μιλάς. Έλα, πάμε. Άντε, τελείωνε. Είμαι λίγο κουραστικός, αλλά δεν πειράζει. Λοιπόν, η Φαβρώνα ήταν συλλέκτρια. Φανατική. Mm. Το σπίτι της ήταν γεμάτο από αντίκες και παλιά αντικείμενα. Ήτανε λες και μεταφερόσουνα σε μια άλλη εποχή. 100 χρόνια πίσω, 200, 300. Ναι. Mm-hmm. Όσα, ρε παιδί μου, παίρνει ο άνεμος. Ναι. Να τον πάλι γελάει. Λοιπόν. Συνέχισε. Άντε. Λόγω όμως της καταγωγής της από τη Ρωσία, η αδυναμία της ήταν οι μπαμπούσκες κούκλες. Άι. Τι είναι οι μπαμπούσκες, ξέρεις εσύ? Εγώ δεν θα ξέρω. Μόνο αυτό ξέρεις. Φυσικά και ξέρω. Λέβες. Λοιπόν, οι μπαμπούσκες, ναι, ναι, ναι. Η μπάμπουσκα δηλαδή, ναι, μωρέ, ναι. Σημαίνει γιαγιά. Έλα. Στα ρωσικά. Ναι, μωρέ, είναι αυτές που βγαίνει μία μέσα από την άλλη. Αυτό είναι ωραία. Πάμε, αλλά εντάξει, λοιπόν. Μια μέρα περνούσε από ένα μαγαζί με είδη ζωγραφικής. Και τα μάτια της καρφωθήκανε σε πινέλα και μπουγιές. Mm-hmm. Στη συνέχεια, παρατήρησε μία κούκλα. Ήτανε παλιά,
και ξεφοριασμένη, πολύ βρώμικη. Με το που την είδε εντυπωσιάστηκε. Όσο πιο πολύ την παρατηρούσε, τόσο πιο πολύ μεγάλωνε η επιθυμία της να την αποκτήσει. Έτσι λοιπόν, ρώτησε την πολίτρια, πόσο κοστίζει. Εκείνη της απάντησε, πες με τάβλη. Είναι ωραία. Λοιπόν, εντάξει. Δεν της απάντησε αυτό. Ας πάω την μπαμπούσκα. Ναι, εντάξει, αγόρι. Της απάντησε. Δεν μπορείτε. Είναι καταραμένη. Μα ελάτε τώρα, της είπε. Δεν ισχύουν αυτά. Και πλήρωσε όσο για να την αποκτήσει. Και τελικά την απέκτησε. Μπου! Συνέχισε τώρα. Και... έτσι λοιπόν, στη συνέχεια βγήκε έξω με την κούκλα και φτάνοντας στο σπίτι, χτύπησε το τηλέφωνο της. Στη συνέχεια ακούστηκε μια φωνή. Άντε, θα μπούμε! Θα ξημερώσουμε εδώ πέρα! Και ήταν η κούκλα. Καλό, ε! Αναμενόμενο. Ναι, και εγώ το περίμενα. Καλά, ναι, όντως, πραγματικά δηλαδή. Σ' άρεσε, ναι. Τώρα θα θέλεις να σου απαντήσω αλήθεια. Γεια σου ρε Μιχάλη. Αλήθεια. Γεια σου ρε Μιχάλη. Μπράβο πάντων, γελάσαμε τουλάχιστον. Να σου πω, σβήσω το κεράκι, έλα, σβήσω το κεράκι. Εντάξει. Ωραία. Χειροκρότημα. Μαριάννα, η σειρά σου. Ναι. Πριν πολλά χρόνια, σε ένα χωριό, ζούσε μία χειραμάνα που είχε χάσει την κόρη της πολλά χρόνια πριν. Κάποια στιγμή, μια μέρα τέλος πάντων, που συγύριζε το δωμάτιό της, άκουσε έναν θόρυβο. Τρόμαξε. Γυρνάει και βλέπει δίπλα στη σιρταριέρα το φάντασμα της κόρης της. Φεύγει τρέχοντας από το δωμάτιο και πάει να βρει τον παπά, τον παπά του χωριού. Του λέει το τι συνέβη στο σπίτι της και πάει λοιπόν. Περιμένει και κάποια στιγμή, εκεί που περιμένανε να δουν τι θα γίνει, ακούγεται ένας θόρυβος. Πάει σιγά σιγά στο δωμάτιο ο πάτερ και βλέπει ακριβώς δίπλα στη σιρταριέρα το φάντασμα της κόρης. Προσπαθεί σιγά σιγά να πάει να το πλησιάσει για να μην το τρομάξει, να μην φύγει τίποτα. Και βλέπει σιγά σιγά να σηκώνει το χέρι του το φάντασμα και να δείχνει τη σιρταριέρα. Ψάχνει, δεν βρίσκει τίποτα, ξαναψάχνει. Κάποια στιγμή λοιπόν ψηλαφεί κάτω από το σιρτάρι ένα χαρτί. Ήταν κολλημένο ένα γράμμα. Ναι. Ένα ερωτικό γράμμα. Ναι. Το διαβάζει. Αντιλαμβάνεται λοιπόν ότι το γράμμα μιλάει για έναν ανεκπλήρωτο έρωτα. Οπότε αντιλαμβάνεται ότι η κόρη είχε ένα μυστικό. Σώπα. Οπότε γι' αυτό. Και της υπόσχεται, για να είναι ήρεμη ψυχή της, ότι δεν θα το πει πουθενά. Αυτό. Είσαι καλύτερη. Μάλιστα. Άκου να δεις. Άμα θες να σβήσεις και ένα κεράκι. Αχ, ναι. Σωστά. Σειρά μου, Σειρά σου. Σειρά σου. Θα σας διηγηθώ μια ιστορία που μου συνέβη πριν καιρό και δεν την έχω πει σε κανέναν. Ναι. Αλλά τώρα μια που είναι το παιχνίδι... Λοιπόν... πριν χρόνια ήταν χειμώνας, Δεκέμβρης, λίγο πριν τα Χριστούγεννα, σαν τώρα. Το θυμάμαι σαν χτες. Είχα πολύ δύσκολη μέρα στη δουλειά και δεν έβλεπα την ώρα να πέσω για ύπνο. Τόσο πτώμα ήμουνα. Μόνος ξαφνικά στο δωμάτιο αποφάσισα να ξαπλώσω. Διάβασα κάτι και τα μάτια μου έκλειναν. Ώσπου ξαφνικά άνοιξαν διάβλατα. Ένιωσα μια δυσφορία. Τελείωσα αδύναμος να κουνηθώ και να αναπνεύσω φυσιολογικά. Μετά ένιωσα ότι δεν ήμουν μόνος μέσα στο δωμάτιο. Ακούστηκε κάτι σαν κουδούνισμα. Κάτι σαν σύρσιμο τι ήταν. Όμως δεν μπορούσα να το δω, γιατί δεν μπορούσα να κουνηθώ και να αναπνεύσω φυσιολογικά. Ήμουν αβοήθητος. Θυμήθηκα ξαφνικά τη γιαγιά μου που μου είχε πει στα δύσκολα να λέμε την προσευχή μας. Έτσι κι εγώ.
εγώ άρχισα να λέω το πατερημόνι. Άρχισα και δεν σταματούσα. Πατερημόνι, τι σου να μη σε αγιαστή με το όνομα σου, όχι με τη βασίλεια σου. Πατερημόνι, τι σου να μη σε. Ξαφνικά, το περίεργο γέλιο, ο θόρυβος και το σύρσιμο σταμάτησαν. Η αναπνοή μου επανέλθε στο φυσιολογικό και σταμάτησε και το κεφάλι μου. Μετά από λίγη ώρα, έπεσε για ύπνο. Τελείως κουρασμένος. Παιδιά, δεν θα το ξεχάσω ποτέ μου. Πω, τι λες, ρε φίλε. Τι λέει, ρε παιδιά. Βίκτορα, αλήθεια. Τρόμαξε. Δεν ξέρω, φοβερή ιστορία. Απίστευτο. Τρόμαξε πολύ, ρε φίλε. Αλήθεια. Μαλάκα, πρώτη φορά είμαι έτσι. Αλήθεια. Λοιπόν, η σειρά μου. Η Ειρήνη ήταν μια νεαρή κοπέλα, είχε μια καλή δουλειά και είχε βρει τον έρωτα της ζωής της. Έλα. Ναι. Την αδελφή ψυχή της. Μάλιστα. Ναι. Καλό αυτό. Τουλάχιστον όσο αυτή το νόμιζε. Γιατί ένα μεσημέρι ο αγαπημένος της που τον λάτρευε, τα πακετάρει όλα και φεύγει. Δεν έδωσε κανένα σημείο ζωής, καμία εξήγηση, δεν είπε τίποτα, απλά εξαφανίστηκε. Ήταν σαν να άνοιξε η γη και τον κατάπιε. Η Ειρήνη φυσικά τον έπαιρνε τηλέφωνο, δεν απαντούσε, ρωτούσε όλους τους γνωστούς, τίποτα. Πέρασε κάποιος καιρός, αρκετός καιρός, και βλέπει μια φωτογραφία του, αγκαλιασμένος με μια ηθοποιό, και μάλιστα έτσι με τρυφερότητα φαινόταν ο έρωτας. Όπως καταλαβαίνετε, σοκαρίστηκε. Ταράχτηκε. Βέβαια. Ταράχτηκε πολύ. Έλα. Από εκείνη την ημέρα η Ειρήνη όχι μόνο ήταν στενοχωρημένη, μαράζωνε μέρα με τη μέρα. Ένιωθε ότι η ζωή έφευγε μέσα από τα χέρια της. Ώσπου ένα μεσημέρι μαγειρεύει το αγαπημένο της φαγητό, ετοιμάζει το τραπέζι, ανοίγει ένα μπουκάλι κρασί, θα ήταν το τελευταίο της, γιατί στο ποτήρι με το κρασί έριξε δηλητήρι. Αρχίζει και τρώει σιγά σιγά. Πίνει το δηλητήριο. Μετά από λίγο, μέσα στο πόνο, πηγαίνει σε μια γωνιά και απλά... Κρίναψε την κοπέλα. Απίστευτο. Ξέρω. Πολύ τραγικό τώρα αυτό. Για έναν έρωτα. Τώρα ναι. Τη ζωή της τώρα για... Σβήνω. Ναι. Τι? Παιδιά, τι ήταν αυτό? Φαντάσου τι γίνεται όταν λες 100 ιστορίες. Ναι. Τα πολύ ωραία, φίλε. Πραγματικά. Τα φανταστικό. Πραγματικά. Μ' άρεσε πάρα πολύ. Όντως. Χαίρομαι, παιδιά. Παιδιά, είναι πολύ ωραία η παρέα σας, αλλά εγώ δυστυχώς πρέπει να φύγω. Θα φύγει. Γιατί έχω πρόγραμμα, έχω κούρεμα, πρωινό ξεπνήμα, έχω πολλά πράγματα. Δραστήριο. Μπράβο. Πάντως πραγματικά χάρηκα πολύ που συναντηθήκαμε έτσι. Με ευχαριστεί πάρα πολύ. Δεν θέλω να σας σπάσω, αλλά όντως έχω πρόγραμμα. Εντάξει, και εμείς έχουμε πρωινό ξεπνήμα. Μιχάλη, μπορείς να ανάψεις τα φώτα. Άμα γουστάρεις να παιδιά, χαρήκα πολύ που ήρθατε. Εγώ και εμείς. Εμείς κάλεσε σε μια εβδομάδα. Γεια σου ρε φίλε. Γεια σου ρε μάγκα. Θα σου έρθω τη Δευτέρα στο γυμναστήριο. Να μου έρθεις, περίμενε. Καλή χαρήκα. Κοριτσάκι μου. Συμπαθέσατε και δύο εδώ. Και εγώ να μην κάνω ζωή. Κοριτσάρα μου. Πάρε με αύριο να έχεις χρόνο. Βέβαια, θα σε πάρω. Ωραία. Εντάξει παιδιά. Πάμε. Ναι. Σιγά. Ο πρώτος ανοίγει το φως. Ναι, οκ. Εντάξει. Έτσι, μπράβο. Να σου πω, ποιάς είναι το που φάνηκε. Αυτό. Ευχαριστώ. Προσχέμαι και εγώ σας έτσι. Ωραία. Ακούτε σου λέω εγώ.
Ωραία, παιδιά, χάρηκα πάρα πολύ, πραγματικά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Περάσαμε πάρα πολύ ωραία. Χαρήκαμε που είδαμε μετά από τόσο καιρό. Και εγώ χάρηκα πολύ. Σε πεθύμησα, δεν κάνω ναι, να σου πω, άκουσα για αυτή τη φίλη σου την Κασάνδρα από το Πανεπιστήμιο, είχε πρόβλημα με την καρδιά της, κάτι τέτοιο. Α, ναι, μια γνωστή μου η Κασάνδρα, και εγώ που άλλος το έμαθα. Ναι. Έπαθε ανακοπή καρδιάς έτσι ξαφνικά. Ωραία, φίλε. Κρίμα, αρέσει η ζωή σε λόγου σα. Είχα να τη δω πολύ καιρό. Συλληπιτήρια, μωρέ. Αυτά είναι. Λοιπόν, είμαι στη ζωή. Εντάξει, τι να κάνεις. Ας μην σκεφτόμαστε αυτά τα αρνητικά, να σκεφτούμε κάτι θετικό, έτσι να χαλαρώσουμε. Ωραία, λοιπόν, θα πάρετε τηλέφωνο για καφέ, όσο το δυνατόν συντομότερο. Έγινε, και εσύ αν βρεις χρόνο αύριο, να τα πούμε. Εντάξει, Βίκτορα, έγινε. Ευχαριστούμε πολύ. Καλό βράδυ, καλή συνέχεια. Καλό βράδυ. Καλή συνέχεια. Γεια, καλή νύχτα. Bye. Καλή νύχτα, καλό βράδυ.